Πάμε, λοιπόν. Πάμε τώρα, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε γρήγορα στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών καταγγέλνουν την ΠΟΕΔΗΝ ότι τους κλείδωσε, λέμε, στο κτίριο. Τι έχει γίνει, κύριε πρόεδρε, τους κλειδώσατε μέσα? Κάτι λάθος, όχι. Δεν τους κλειδώσαμε μέσα. Εμείς είχαμε σήμερα μία κινητοποίηση από 7 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Εκεί θέλαμε να συναντήσουμε την κυρία Αξιόγλου προκειμένου να της θέσουμε το ζήτημα της ένταξής μας στα βαρέα και κοινά επαγγέλματα. Ξέρετε, πριν από 15 μέρες βγήκε έξω ο κύριος Νεφελούδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, και μας είπε ότι την επόμενη θα μας πει σε ραντεβού με την κυρία Αξιόγλου. Πέρασαν 15 μέρες και δεν έκλεισε κανένα ραντεβού. Σήμερα λοιπόν πήγαμε, κάναμε μία συμβολική κατάληψη και διαπιστώσαμε ότι δόθηκε εντολή από το Υπουργείο, από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, να μπαίνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών που επικοινωνεί. Είπαμε να κλείσουν την πόρτα, εμείς δεν είχαμε κάτι με το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτοί δεν έκλειναν την πόρτα. Και όλοι οι υπάλληλοι ενώθηκαν του Υπουργείου Εργασίας από εκεί, όπως το έκανε και ο κύριος Πετρόπουλος και ο κύριος Νεφελούδης. Μπήκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη λάθος πόρτα που λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάνανε. Ναι. Αυτή η πόρτα δεν ήταν λάθος. Επί τούτου, το άλλο Υπουργείο είναι το άλλο. Ναι, επικοινωνούσε το Υπουργείο. Η κρυφή πόρτα, για να μην τους λιτζάρει ο κόσμος. Είπαμε στους υπαλλήλους, ότι δώστε μας το κλειδί της πόρτας αυτή να ανοίξουμε την πόρτα. Δεν μας το έδιναν οι αστυνομικοί, τους είπαμε αν θέλουν μπορούν να βγουν έξω, αλλά δεν μπορούν να ξαναβγουν μετά. Δηλαδή δεν τους εγκλωβίσανε μετά, είναι ψέματα αυτά. Που λέτε, δεν κλείνουμε εμείς τις πόρτες των Υπουργείων. Είτε τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι προσπαθούν και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργήσουν πρόβλημα στον αγώνα σας? Ναι, αυτό λέμε. Αν δεν λέω, ξέρω αν βγήκε επίσημη ανακοίνωση ή αυτό το είπαν κάποιοι. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Δεν μπορεί ο νοσηλευτής 67 ετών να δουλεύει και να προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες. Ανακοινώσαμε στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου σήμερα, ακούστε τα, είναι τραγικά, 300 νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας συνταξιού και πεθαίνουν κάθε χρόνο, 400 κάνουν αίτηση για σύνταξη αναπηρίας και 3.000 πάσχουν από καρκίνο και αυτοάνωση νοσήματα και πολλοί από αυτούς δυστυχώς καταλήγουν χωρίς να προλαβαίνουν να πάρουν τη σύνταξη. Κύριε Γιαννάκο, λοιπόν πρέπει να λύσει αυτά τα θέματα και όχι να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια εάν εμείς βρήκαμε ή χάσαμε τις πόρτες. Όλο παίζουνε το θέμα να παίζουν οι τόποι στα σπίτια σας, ως ελληνικός λαός. Που συγχαθήκαμε τα ρεμάλια όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ σε 4 χρόνια να μάθουμε τις πίσω μπρος κερκόπορτες των Υπουργείων όπως τις μάθανε αυτοί. Τα ξέρουν καλά τα κόλπα αυτοί. Μα είναι εικόνα αυτή η κυβέρνηση. Τα ξέρουν καλά τα κόλπα αυτά. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Στο πλευρό των εργαζομένων. Στο πλευρό της ΠΟΕΔΗΝ. Βέβαια. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μάθουνε οι κύριοι αυτοί που κυβερνάνε ότι αν δεν δώσουν εφόδια στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, πώς θα βοηθήσουν εμάς τους ασθενείς που πάμε στα διαλυμένα νοσοκομεία. Συχαίνεσαι να μπεις στο νοσοκομείο. Εύχεσαι να πεθάνεις από το να μπεις μέσα στο νοσοκομείο. Και άκου κόλπο, κύριε Καμπούρη, να κλειδώνει τη μία πόρτα, να μπαίνει από την πίσω πόρτα. Γιατί η εικόνα, τα είναι η εικόνα σύγχρονη Ελλάδα. Έτσι τα δίπορτα τα έχουν αυτή, δίπορτα. Όπως το πες, δίπορτα. Εδώ έχουν άλλα κι άλλα δίπορτα. Αυτά θα τους πειράξει. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κοντρόλ, ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννάκο. Πάμε τώρα. Σε πολύ λίγο, κύριε και κύριοι, θα μάθουμε και θα δούμε ποιος είναι.